Όλοι μας έχουμε συνδυάσει τον κόσμο του Hollywood με τη χλίδα και το πολύ χρήμα. Και όχι άδικα εδώ που τα λέμε. Οι Hollywood ηθοποιοί πληρώνονται με υπέρογκα ποσά για να χαρίσουν τη διάσημη φάτσα τους στη μεγάλη οθόνη. Όμως, όπως και σε κάθε κανόνα, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και για αυτές ακριβώς τις εξαιρέσεις θα μιλήσουμε στο σημερινό Top 10. Σήμερα λοιπόν θα δούμε 10 περιπτώσεις διάσημων ηθοποιών που αμύφθηκαν με μικρά ποσά για πολύ σημαντικούς ρόλους και πολύ διαφορετικούς λόγους καθένας. Να προειδοποιήσω ότι τα ποσά που θα ακουστούν σε αυτό το βίντεο μπορεί σε κάποιους να ακουστούν μεγάλα, όπως και σε μένα δηλαδή. Όμως για το επίπεδο των αμοιβών στο Hollywood, παιδιά, ό,τι ακούσετε σήμερα, πιστέψτε με, είναι όντως ψίχουλα και θα καταλάβετε και από μόνοι σας γιατί το λέω αυτό μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Μην καθυστερούμε λοιπόν άλλο, φτιάξτε την καφεδάρα σας, πάρτε μπροστά το φαγητάκι σας και αράξτε να τα πούμε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν αρχίσουμε με το top 10, να επενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνούν να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και εφόσον σου αρέσει η παρέα μας, πάτε και το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Ξεκινάμε. Νούμερο 10. Jennifer Lawrence για την ταινία Winter's Bone. Η Jennifer Lawrence, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, είναι η μοναδική ηθοποιός που έχει γεννηθεί μετά το 90 και έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ. Ναι, καλά ακούσατε, μιλάμε για μια φοβερά ταλαντούχα ηθοποιό, η οποία μπορεί σήμερα να είναι πασίγνωστη για το υποκριτικό της ταλέντο, όμως αυτό δεν ίσχυε πάντοτε. Η Jennifer λοιπόν έκανε το πρωταγωνιστικό της ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 19 ετών στην ταινία Winter's Bone. Και μαντέψτε, η 19χρονη Lawrence μπήκε με το καλημέρα στις υποψηφιότητες για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Το πιο ειρωνικό όμως αυτής της υπόθεσης, παιδιά, είναι πως για αυτή την εκπληκτική ερμηνεία η Lawrence πληρωνόταν μόνο με $3,000 την εβδομάδα. Και αυτή δεν θα ήταν η τελευταία φορά που η γοητευτική ηθοποιός θα αμοιβόταν με λίγα χρήματα. Κακά τα ψέματα, το ευρύ κοινό έμαθε τη Lawrence από την σειρά ταινιών Hunger Games. Και όμως για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα παιχνίδια πείνας, η Lawrence απέσπασε μόλις $500,000, παιδιά. Και πάλι όμως, αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήταν όμως η τελευταία που η Lawrence θα έμενε σιωπηλή. Για τη συμμετοχή της στην ταινία American Hustle, η Lawrence απέσπασε το ποσό των 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα αυτό εσάς σας φαίνεται μεγάλο σε σχέση με τα προηγούμενα ποσά που είπα, αλλά σε αντίθεση με τη Lawrence, οι άνδρες πρωταγωνιστές της ταινίας, Christian Bale και Bradley Cooper, αμύφθηκαν με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Έκαστος, έτσι, όχι και οι δυο μας 2,5. Αυτό δεν το άφησε έτσι η Lawrence, αφού ξεκίνησε να θίγει δημόσια το θέμα, λέγοντας πως οι αμοιβές στο Hollywood είναι ρατσιστικές απέναντι στις γυναίκες, οι οποίες πάντοτε αμείβονται με λιγότερα χρήματα από ότι οι άντρες. Κάτι που μπορώ να πω πως ίσχυε μέχρι ένα βαθμό. Στην συγκεκριμένη πάντως περίπτωση, η Lawrence είχε άδικο, αφού αργότερα έγινε γνωστό ότι εκείνη αμύφθηκε με 1,25 εκατομμύρια δολάρια μεν, αλλά για 19 ημέρες δουλειάς. Ενώ οι Bell και Cooper πήραν 2,5 εκατομμύρια δολάρια για 45 ημέρες δουλειάς. Και αν υπήρχε ένας ρηγμένος στη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτή ήταν η Amy Adams, η οποία πήρε όσα και η Lawrence, αλλά για τις ίδιες μέρες δουλειάς των ανδρών. Πάντως, παρόλο που τελικά δεν είχε και τόσο δίκιο σε αυτή την περίπτωση η Lawrence, το ότι έθιξε το θέμα δημόσια ήταν κάτι τολμηρό και ήταν επίσης η αρχή για την προσπάθεια της ίσης αντιμετώπισης των δύο φίλων στις Hollywood αμοιβές. Νούμερο 9. Jamie Lee Curtis, Halloween. Η περίπτωση της Jamie Lee Curtis είναι η απόδειξη ότι για έναν ηθοποιό του Hollywood του αρκεί να πετύχει ένα μόνο franchise από αυτά που θα συμμετάσχει για να θησαυρίσει. Βέβαια, η 19χρονη Lee που συμμετείχε στην ιστορική ταινία Halloween του 1978 δεν το γνώριζε αυτό. Το Halloween κυκλοφόρησε λοιπόν τη συγκεκριμένη χρονιά και έσπασε ταμεία και καρδιές. Το όνομα Michael Myers έγινε συνώνυμο της λέξης Halloween και η φήμη του καλά κρατεί μέχρι και σήμερα. Η Jamie Lee όμως για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο Halloween, πήρε συνολικά μόλις $8,000. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μιλάμε για ψίχουλα, όμως κανείς δεν ήξερε τότε αυτό που θα ακολουθούσε μετά την πρώτη ταινία Halloween. Και τι ακολούθησε? Μία ταινία με budget $325,000 έφερε έσοδα $70 εκατομμύρια. Το 1978, έτσι, τότε τα 70 εκατομμύρια δολάρια είχαν εντελώς διαφορετική αξία από τη σήμερα. Στην επόμενη ταινία, η φήμη της, αλλά και ο μισθός της Jamie Lee, όπως ήταν φυσικό, εκτοξεύτηκαν. Η αμοιβή της πήγε στα $100,000 στο Halloween 2 για να έρθει το 1998 και η συμμετοχή της στην ταινία Halloween H20. Από την οποία κάτι έβγαλε η Jamie Lee, μωρέ. Εντάξει, έβγαλε εκεί κάπου στα $5 εκατομμύρια.
Να πω εδώ πως η Κέρτις εμφανίζεται και στην ταινία που κυκλοφόρησε το 2021 Halloween Kills, για την οποία φημολογείται πως η αμοιβή της ήταν κοντά και πάλι στα 5 εκατομμύρια δολάρια. Είδατε, ψίχουλα στην αρχή, εκατομμυριούχος μετά. Ο καλός αργά ή γρήγορα θα τα οικονομήσει, παιδιά. Μην τον φοβάστε καθόλου. Νούμερο 8, Tom Cruise στο Magnolia. Τώρα ρε παιδιά, και ποιος δεν ξέρει τον Tom Cruise, δεν γίνεται να μην τον ξέρεις. Δύο είναι γνωστοί Tom. Ο Tom Cruise και ο Tom από το Tom και Jerry. Οπ, τι έγινε, περίμενες να πω τον εαυτό μου, ε. Οι περισσότεροι Hollywood ηθοποιοί και γενικότερα δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ρε παιδιά, δίνουν συνήθως μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματική αμοιβή παρά στο ίδιο το έργο στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως του Tom Cruise στην ταινία Magnolia που ξεχωρίζουν από τις μάζες. Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson λοιπόν, μετά την επιτυχία της ταινίας Boogie Nights που κυκλοφόρησε το 1997, ετοιμάζει τον δρόμο για τη νέα του ταινία με τίτλο Magnolia. Η Magnolia αρχικά στο μυαλό του Anderson ήταν μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα ήταν γρήγορη και πάνω απ' όλα φθηνή. Όμως ο πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης δεν μπορούσε να σταματήσει να γράφει για τους χαρακτήρες του και από μικρού μήκους ταινία κατέληξε να είναι μια ταινία διάρκειας 3 ωρών. Και κάτι ψηλά. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει, στο σχολείο που σου λέει η καθηγήτρια: θέλω να μου γράψετε μία έκθεση με 100 λέξεις και εσύ έχεις γράψει 150 σελίδες. Εκεί λοιπόν που ο Άντερσον είχε έτοιμο το σεναριάκι του, λαμβάνει ένα τηλέφωνο από τον Tom Cruise που μόλις είχε δει το Boogie Nights και ήθελε να του δώσει συγχαρητήριο ο άνθρωπος. Κανονίζουν να βρεθούν λοιπόν οι δυο τους, ο Tom του λέει ότι θέλει να γράψει έναν χαρακτήρα για να παίξει και ο Paul του λέει: αδερφέ μου, είσαι πολύ κολόφαρδος, ε! Έχω έτοιμο ένα ρολάκι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου, ε! Όμως η ακόμη πιο τραγική σύμπτωση είναι πως η Paul και Tom ενώθηκαν από το συνέστημα του θρήνου για τον χαμό των πατεράδων τους εκείνη την εποχή. Κάτι που ένωσε και τον γνωστό ηθοποιό με τον ρόλο του Frank στο Magnolia. Έτσι λοιπόν, ένας Hollywood star δέχτηκε να παίξει στην ταινία με μόλις 100.000 δολάρια. Για να καταλάβετε πόσο κόντρα ήταν αυτός ο ρόλος σε σχέση με την υπόλοιπη καριέρα του εκείνη την περίοδο, υπήρχε ρήτρα στο συμβόλαιο να είναι ελάχιστα ορατός στο εξώφυλλο της ταινίας Magnolia, ώστε να μην χαλάσει το image που είχε χτίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ο Tom Cruise για το ρόλο του Frank ήταν υποψήφιος για βραβείο Oscar δεύτερου αντρικού ρόλου εκείνη τη χρονιά. Νούμερο 7. Ryan Gosling για την ταινία Half Nelson. Πάμε τώρα στο ζωντανό Photoshop, κυρίες και κύριοι, τον Ryan τον Gosling, ο οποίος εκτός των άλλων είναι και ένας εκπληκτικός ηθοποιός. Ο Gosling από την αρχή της καριέρας του αμοιβόταν αρκετά καλά, με τον πρώτο του κιόλας ρόλο να το αποφέρει έσοδα 50.000 δολαρίων. Ο Καναδός ηθοποιός λοιπόν δέχεται το 2005 να συμμετάσχει στην ταινία Half Nelson, αμέσως μετά τη συμμετοχή του στο φοβερά επιτυχημένο The Notebook, το οποίο γέμισε τις τσέπες του με 1 εκατομμύριο ευρώ. Δολάρια. Από το 1 εκατομμύριο πόσο μπορεί να έπεσε, λέτε, για να παίξει τον Dan στο Half Nelson? Να έπεσε στα 500 χιλιάρικα? Να έπεσε στα 300, μήπως στα 100 χιλιάρικα? Όσο και να σας φανεί περίεργο, παιδιά, ο Ryan αμύφθηκε με μόλις 3.200 δολάρια για το συγκεκριμένο ρόλο. Σε μια συνέντευξή του το 2007, ο Gosling εξήγησε τον λόγο που δέχτηκε να ρίξει τόσο πολύ το κασέ του για αυτόν τον ρόλο. Ξέρετε, είπε, πως μέσα από τις ταινίες ο κόσμος συνειδητοποιεί πράγματα για τον εαυτό του, τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του. Σε εμένα δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό και δεν νομίζω να είμαι μόνος. Αυτό ακριβώς λοιπόν με έκανε να ερωτευτώ τον ρόλο μου στο Half Nelson, είναι πως κατάφερα να συνειδητοποιήσω τον καθημερινό πόνο του χαρακτήρα και να ταυτιστώ μαζί του, άσχετα εάν τα δικά μου προβλήματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά του χαρακτήρα. Ο Ryan Gosling την ίδια χρονιά για το ρόλο του Dan Dune ήταν υποψήφιος για Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου. Νούμερο 6. Jonah Hill για την ταινία The Wolf of Wall Street. Άλλοι λοιπόν λένε το ναι σε μικρό μισθό γιατί είναι ακόμη νέοι και άσημοι. Άλλοι λένε το ναι γιατί δένονται με το project και τον χαρακτήρα που θα παίξουν. Και άλλοι θα δούλευαν και τσάμπα για να μπορέσουν να συνεργαστούν με το σκηνοθέτη που λατρεύουν. Ακριβώς μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του Τζόνα Χιλ. Και το πιο ηρωνικό είναι πως αυτή η περίπτωση συνδέεται με την ταινία The Wolf of Wall Street, που οι χαρακτήρες της όχι απλά αγαπούν τα χρήματα, είναι εθισμένοι σε αυτά. Μια μέρα λοιπόν γίνεται ένα τηλεφώνημα στον Τζόνα Χιλ, στο οποίο τον ρωτάνε εάν θέλει, λέει, να συμμετάσχει στη νέα ταινία του Σκορτσέζε. Ο Τζόνα παθαίνει ένα μικρό εγκεφαλικό, διότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα παίξει σε ταινία του αγαπημένου του σκηνοθέτη. Και λέει ναι, πριν καν του πούνε ποσό. Μα Τζόνα, ξέρεις, η αμοιβή θα είναι...
Ρε, άστο του λέει την αμοιβή. Φέρω εδώ να υπογράψω με το μετανιώσιο άρχοντα. Τώρα νομίζετε ότι εγώ σα κάνω πλάκα, αλλά έτσι ακριβώ έγινε. Ο Τζόνα Χιλ απέτησε να του στείλουν την ίδια μέρα με φαξ τα απαραίτητα έγγραφα για να τα υπογράψει και να μην μπορούν να το πάρουν πίσω μετά και να κοιμηθεί σαν μπουλάκι. Η ταινία The Wolf of Wall Street προτάθηκε για 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό του δεύτερου ανδρικού ρόλου που αφορούσε τον ρόλο του Τζόνα Χιλ. Για τον οποίο ρόλο ο ηθοποιός έλαβε μόλις 60.000 δολάρια. Σε μια συνέντευξή του, όταν ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, είπε χαρακτηριστικά: «Σε τέτοια project δεν συμμετέχεις για τα χρήματα. Για τα χρήματα έκανα το 21 Jump Street. Αυτό είναι κάτι άλλο». Νούμερο 5. Matthew McConaughey στο Dallas Buyers Club. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, μέχρι το 2013 το όνομα του Matthew McConaughey είχε αρχίσει να γίνεται συνώνυμο των ρομαντικών ταινιών αλλά και των κωμικών ταινιών. Αυτό όμως ο ίδιος ο ηθοποιός δεν το ήθελε σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και σε μία περίοδο της καριέρας του αναγκαζόταν να λέει πολλά όχι σε τέτοια παρόμοια project. Μέχρι που φτάνει στα χεράκια του η πρόταση για να συμμετάσχει στην ταινία Dallas Buyers Club. Ο ηθοποιός λάτρεψε τον ρόλο του Ron Woodruff από την πρώτη στιγμή, διότι εκτός των άλλων ήταν και μια ευκαιρία να συμμετέχει σε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στην καριέρα του. Ο Μάθιου έδωσε όλο του το είναι σε αυτόν τον ρόλο, έχασε 21 ολόκληρα κιλά για τις ανάγκες του, έφτασε στα όρια της νευρικής ανορεξίας και όλα αυτά τα έκανε για 200.000 δολάρια. Το είπα και στην αρχή, παιδιά, για πολλούς και για εμένα δηλαδή, αυτά τα ποσά ακούγονται υπέρογκα. Όμως για αυτή την κατηγορία ηθοποιών, τα ποσά αυτά είναι πάρα μα πάρα πολύ μικρά. Ειδικά εάν αναλογιστείτε ότι η ταινία Dallas Buyers Club κέρδισε παγκοσμίως 52 εκατομμύρια δολάρια με budget μόλις 5 εκατομμύρια δολάρια. Και εννοείται ότι ο McConaughey κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για τη συμμετοχή του σε αυτή την ταινία, όπως και ο Τζάρετ Λέτο κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Ήταν πραγματικά εκπληκτική και οι δύο στους ρόλους τους. Δηλαδή, από κάποια στιγμή και μετά στην ταινία, παιδιά, με τα βία σου αναγνωρίζεις. Νούμερο 4. Γκάλ Γκάντοτ για την ταινία Wonder Woman. Υπάρχει μια αλήθεια, παιδιά, και θα τη μάθετε τώρα. Οι σούπερ ηρωικές ταινίες είναι απίστευτα value for money, ειδικότερα όταν μιλάμε για τις original πρώτες ταινίες του κάθε χαρακτήρα. Μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, είναι και η πρώτη ταινία Wonder Woman, στην οποία πρωταγωνίστησε η πανέμορφη Γκάλ Γκάντοτ. Η Γκάντοτ, πριν να ενσαρκώσει τη Wonder Woman το 2017, είχε ήδη συμμετάσχει στο Fast and Furious franchise, όμως δεν είχε φτιάξει ακόμα και κάποιο τρελό όνομα. Μεταξύ 2015 και 2016, λοιπόν, συμφωνεί με την Warner Brothers να συμμετάσχει σε 3 DC projects ως Wonder Woman. Και το deal έλεγε ότι για αυτά τα 3 projects η Gal Gadot θα αμοιφθεί με 300.000 δολάρια έκαστος. Όπως καταλαβαίνετε, το deal εξ αρχής ήταν φοβερό για την Warner Brothers, όμως έγινε ακόμα πιο value for money όταν είδαν τα έσοδα από την ταινία Wonder Woman το 2017, τα οποία ήταν 821 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αλλά λογικό ήταν η Γκάλ Γκάντοτ με τέτοιους αριθμούς να νιώθει λίγο ρηγμένη. Η αλήθεια είναι ότι όταν μαθεύτηκε η αμοιβή της Γκάντοτ, από πολλούς θεωρήθηκε ως ρατσιστική αντιμετώπιση λόγω του γυναικείου φίλου της. Κάτι που δεν ίσχυε όμως, γιατί στις super hero περιπτώσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δηλαδή, τέτοιοι μισθοί είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Να σημειωθεί εδώ ότι οι τρεις ταινίες που είχε συμφωνήσει η Γκάντοτ να συμμετάσχει για τα 300.000 δολάρια που προαναφέραμε ήταν η Batman v Superman, Wonder Woman και Justice League. Πόσα πήρε λοιπόν η Γκάντοτ για να επανέλθει στο ρόλο το 2020? 10 εκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη, Warner, μέχρι εδώ ήταν το value for money. Νούμερο 3. Chris Evans για την ταινία Captain America The First Avenger. Τι σας είπα λίγο πριν για αυτές τις ταινίες? Ο Chris Evans σήμερα είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς παγκοσμίως, με την αξία του να ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Και μόνο ανεβαίνει, εννοείται. Μόνο για τις δύο ταινίες Avengers, τα έσοδα που αποκόμισε ήταν κοντά στα 15 εκατομμύρια δολάρια. Όμως αυτό δεν ίσχυε το 2014, που συμμετείχε για πρώτη φορά σε ταινία του MCU ως Captain America. Ο Chris Evans συμφώνησε τότε με τη Marvel να ενσαρκώσει τον ηγέτη των εκδικητών με αντίτιμο 300.000 δολάρια. Όπως βλέπετε, σε τέτοιες περιπτώσεις το 300 είναι τα ρήφα. Η ταινία, όπως γνωρίζετε, λατρεύτηκε από τους πάντες και κατ' επέκταση ο Chris Evans, ο οποίος έκανε απίστευτα καλά τη δουλειά του. Τέριαξε τέλεια στο ρόλο και γι' αυτό στη δεύτερη σόλο ταινία Captain America The Winter Soldier
αμύφθηκε με 3,2 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Να πω εδώ ότι η Marvel γενικά έψαχνε για φθηνές λύσεις και καλές λύσεις ταυτόχρονα για τις πρώτες ταινίες των ηρώων της, με την πιο ακριβή από αυτές να είναι ο Robert Downey Jr. Ο οποίος λέει: παιδιά, για την πρώτη ταινία θα πάρω 500.000 δολάρια. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι, αλλά 4 χρόνια μόλις μετά πήρε για να συμμετάσχει στην πρώτη ταινία Avengers 50 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, καταλαβαίνετε, όταν παίζεις τον Iron Man, επιβάλλεται να είσαι και στην πραγματικότητα πλούσιος. Αλλά ποιος ήταν σε αυτό το νούμερο, είπαμε? Α, ναι, ο Chris Evans. Νούμερο 2. Daisy Ridley και John Boyega στην ταινία Star Wars The Force Awakens. Καλά, άλλο φοβερό value for money από εδώ. Η sequel τριλογία Star Wars ήταν όχι απλά κερδοφόρα, ήταν αυτό που λέμε δέντρο που βγάζει λεφτά. Όπως και όλο το Star Wars franchise δηλαδή. Άλλωστε δεν είναι χαζή η Disney που το εξαγόρασε για 4 δις το 2012. Να είστε σίγουροι ότι ήδη έχει βγάλει τα δεκαπλάσια. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο να χτυπήσει το τηλέφωνο οποιοδήποτε ηθοποιού στον κόσμο, ειδικά ένα αυτός είναι και πιο νέος ηλικιακά και ακούσει ότι τον θέλουν για κάποιο Star Wars project, το λογικό είναι να κάνει ό,τι έκανε και ο Τζόνα Χιλ πιο πριν. Να πει ναι δηλαδή, χωρίς να συζητήσει καν για λεφτά. Αυτό λοιπόν συνέβη στο περίπου και στις περιπτώσεις των Daisy Ridley και Τζον Μπογέγκα. Και οι δύο ηθοποιοί ήταν σχεδόν άσημοι μέχρι να εμφανιστούν στο πιο κερδοφόρο franchise όλων των εποχών, και αυτό ήταν που εκμεταλλεύτηκαν κιόλας οι ηθήνοντες του cast. Οπότε και προσέλαβαν και τους δύο με ένα ποσό μεταξύ 100.000 δολάρια και 300.000 δολάρια έκαστος. Και λέω μεταξύ αυτών των δύο ποσών γιατί στα συμβόλαιά τους υπήρχαν ρήτρες που άλλαζαν το ποσό. Τώρα θα μου πεις, για νιούφις ρε Θωμά, είναι μια χαρά. Okay, δεν έχεις και τόσο άδικο. Απλά να σου υπενθυμίσω ότι το Force Awakens έκλεισε το ταμείο με έσοδα σχεδόν 1 δις. Ζαλίστηκες? Γιατί εγώ όταν το έγραφα ζαλίστηκα, γι' αυτό το λέω. Βέβαια, πάντοτε πρέπει να αναλογιζόμαστε και τα ωφέλη του να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο franchise, δηλαδή τα μελλοντικά ωφέλη, γιατί στο μέλλον αυτοί οι δύο εκτόξευσαν το υπόλοιπο του τραπεζικού τους λογαριασμού. Στο Hollywood, όπως βλέπετε, σε αντίθεση με την εργασία εδώ στην Ελλάδα, άμα είσαι καλός στη δουλειά σου, ο μισθός ανεβαίνει. Εδώ πάλι κατεβαίνει συνήθως. Και φτάσαμε στο νούμερο 1, στο οποίο βρίσκουμε τον John Travolta για την ταινία Pulp Fiction. Ο John Travolta από πολύ νωρίς στην καριέρα του είχε να επιδείξει πολλές επιτυχίες με τις συμμετοχές του σε πολλά επιτυχημένα blockbusters, όπως το Saturday Night Fever που του είχε χαρίσει και μία υποψηφιότητα για Oscar, αλλά και το διαχρονικά λατρεμένο musical των 50s Grease. Από εκεί και πέρα είχε κάποιες επιτυχίες μέσα στα 80s, όμως μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο Travolta έμοιαζε να έχει αφήσει τον καλό του εαυτό στο παρελθόν. Και αυτό γιατί είχε καιρό να συμμετάσχει σε κάποιο αξιόλογο project. Όλα αυτά όμως άλλαξαν το 1994, όταν ο Travolta συμμετείχε στην ταινία του θεότρελου σκηνοθέτη Quentin Tarantino με τίτλο Pulp Fiction. Το Pulp Fiction έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Ο Travolta κέρδισε άλλο ένα Oscar και η καριέρα του αναγεννήθηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Ο ρόλος του δολοφόνου Vincent Vega του τέριαξε γάντι και έδειξε σε όλους το πόσο καλός και σοβαρός ηθοποιός είναι, αποβάλλοντας από πάνω του κιόλας τη ρετσινιά του παρελθόντος. Από εκείνη λοιπόν τη στιγμή και μετά, ο Travolta καθιερώθηκε στην πρώτη λίστα των Hollywood ηθοποιών, με το κασέ του να έχει μόνο ανωδική πορεία. Ο star από τα 50s λοιπόν, John Travolta, για τη συμμετοχή του στο Pulp Fiction, αμύφθηκε με μόλις 150.000 δολάρια. Τι έκανες εκεί πέρα ρε Ταραντίνο αγόρι μου? Λες παιδιά και τον ψώνισε τον John Travolta σε Black Friday προσφορά? Αυτές λοιπόν ήταν οι 10 περιπτώσεις γνωστών ηθοποιών του Hollywood που αμύφθηκαν με λίγα λεφτά για σημαντικούς ρόλους για δικούς του λόγους ο καθένας. Εάν εσείς γνωρίζετε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, μη διστάσετε να τις μοιραστείτε κάτω στα σχόλια μαζί μας. Αλλά θέλω κιόλας να μου πείτε σε ποια από αυτές τις περιπτώσεις θα λέγατε εσείς οι ίδιοι το ναι, χωρίς να συζητήσετε καν χρήματα. Φτάνει να ήσασταν μέρος της συγκεκριμένης ταινίας. Ή και οποιασδήποτε άλλης ταινίας, έτσι. Το αφήνω πάνω σας. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη με την Dom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα και εννοείται να βλέπετε ταινίες και σειρές. Τα λέμε!